θυμάστε ότι στο τελευταίο μας μάθημα μιλήσαμε για το τελευταίο μας, για τον χριστιανισμό. Δηλαδή, αντιμετωπίσαμε το θέμα του προτεσταντισμού, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του χριστιανισμού. Τρία είναι τα μεγάλα δόγματα του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός είναι περίπλοκος. Ο καθολικισμός ο πιο μεγάλος, μετά ο προτεσταντισμός και μετά η Ορθοδοξία. Και από εκεί και πέρα άπειρες μικρές ομάδες. Ο προτεσταντισμός, όπως σας είπα και πριν, έχει ειδικό βάρος στον κόσμο, διότι παρήγαγε κοινωνίες οι οποίες αποδεικνύονται πολύ επιτυχημένες και ισχυρές, και εξ αυτού έχει μια ειδική χρειά. Όχι τόσο ως θεολογική άποψη, αλλά που οδηγεί τον Χριστό. Τώρα, θα μπούμε στην τελευταία θρησκεία που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε, που είναι το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι η νεότερη από όλες τις θρησκείες τις οποίες αναφέρουμε εδώ. Δημιουργήθηκε το 622 μετά Χριστόν, δηλαδή οι μουσουλμάνοι του κόσμου, που είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο, και μέσα σε λίγες δεκαετίες από τώρα θα είναι 2 δισεκατομμύρια, γιατί η αύξηση του Ισλάμ παγκοσμίως είναι θεαματική. Επομένως, μιλάμε για μια θρησκεία που μπορεί σε λίγες δεκαετίες να είναι η μεγαλύτερη θρησκεία του κόσμου. Μέχρι στιγμής είναι ο χριστιανισμός με όλα του τα δόγματα, αλλά το Ισλάμ μοιάζει ότι θα γίνει η μεγαλύτερη θρησκεία του κόσμου, και έτσι έμοιαζε εδώ και 150 χρόνια, δηλαδή είχε αυτή την άνοδο εδώ και 150 χρόνια, και είχε τότε υπολογιστεί ότι θα γίνει η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο, αλλά το Ισλάμ διέψευσε τους στατιστικολόγους, γιατί εξελίσσεται πιο γρήγορα από αυτό που είχε θεωρηθεί. Δηλαδή το διέψευσε από την άλλη πλευρά. Επομένως, παρακαλώ. Είπαμε πέντε πράγματα. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε, έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το θέμα. Και για τις θρησκείες μιλάμε λίγο. Για το τι συμβαίνει με τους πιστούς τους λέμε περισσότερο, και την ιστορία τους. Τώρα, το Ισλάμ γεννιέται το 622 μετά Χριστόν. Όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου έχουν ως έτος 1 το 622. Είναι το έτος Εγγύρα. Εγγύρα θα πει μετά κίνηση. Είναι το έτος κατά το οποίο ο Μωάμεθ, ο ιδρυτής αυτής της θρησκείας, μετακινήθηκε από τη Μέκα στη Μεδίνα. Δεν είναι δηλαδή έτος γέννησης του Μωάμεθ, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν θεωρούν τον Μωάμεθ Θεό, και επομένως δεν θα μπαίνανε σε αυτή τη διαδικασία να αρχίζουν τη μέτρηση με τη γέννηση του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ είναι άνθρωπος στο Ισλάμ. Τέλος πάντων, αυτός ο Μωάμεθ άνθρωπος γεννήθηκε, άνθρωπος πέθανε δηλαδή, αλλά για τους Μωαμεθανούς, τους μουσουλμάνους, είναι προφήτης. Δηλαδή ο Θεός τον διάλεξε για να μεταφέρει ακόμα μια φορά το μήνυμά του. Ήταν ένας έμπορος στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, εδώ πέρα, ορφανός, και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, εμπορευόταν, είχε όμως θεολογικά ενδιαφέροντα και είχε μεγάλες επαφές και συνομιλίες με χριστιανούς της περιοχής και με Εβραίους της περιοχής, γιατί σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν ακόμη τότε μεγάλες ομάδες χριστιανών και Εβραίων. Οι χριστιανοί σε αυτές τις περιοχές ήταν, ως επί το πλήστον, μονοφυσίτες, κυρίως νεστοριανοί. Και ο Μάμε είχε μεγάλη επαφή με αυτούς. Στην περιοχή αυτή, πάρα πολλοί από τους κατοίκους, αν δεν ήταν χριστιανοί και δεν ήταν Εβραίοι, ήταν παγανιστές, είχαν διάφορες τοπικές θρησκείες. Ο Μωάμεθ θα τους δώσει μια θρησκεία που θα ενώσει όλη αυτή την περιοχή. Ο Μωάμεθ λοιπόν είχε θεολογικά ενδιαφέροντα, και κάποια στιγμή, όταν πια είχε ενηλικιωθεί, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Τον επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ,
ο οποίος και του μίλησε και του εξήγησε ότι ο Θεός θα του μεταφέρει το θέλημά του για να το μεταφέρει στους ανθρώπους. Άλλος ακόμη ένας προφήτης, δηλαδή, ο Μωάμεθ. Μάλιστα που υπαγόρευσε σε επανειλημμένες συνεδρίες, ας πούμε, το Κοράνι. Το Κοράνι, δηλαδή, δεν το έγραψε ο Μωάμεθ, αλλά το υπαγόρευσε ο Θεός. Εξ αυτού είναι πάρα πολύ δυνατό κείμενο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, ο συγγραφέας του είναι ο Θεός. Ο Μωάμεθ απλώς ήταν το μέσο το οποίο τον μετέφερε στους ανθρώπους. Και μάλιστα ο Μωάμεθ σε εκείνη τη φάση ήταν αγράμματος. Έτσι το αποτύπωσε στο μυαλό του, το αποστήθησε το Κοράνι, ο Μωάμεθ. Αργότερα καταγράφει. Το λέω αυτό διότι στον Ισλαμικό κόσμο μέχρι σήμερα το να γνωρίζεις το Κοράνι απ' έξω είναι μεγάλη αξία. Δηλαδή είναι εκατομμύρια άνθρωποι στο μουσουλμανικό κόσμο που μαθαίνουν απ' έξω το Κοράνι και στα τζαμιά υπάρχουν απογευματινά και μαθήματα και μισεμεριανά και ξέρω εγώ που πας και το λες απ' έξω και το λέω μαζί απ' έξω και ξανά απ' έξω. Και μάλιστα υπάρχει και ένα είδος αγώνων, ας πούμε, απαγγελίας του Κορανίου, τα οποία έχουν τεράστια ακροαματικότητα στο μουσουλμανικό κόσμο. Και τώρα πια που υπάρχουν τηλεοράσεις, μεταδίδονται και βλέπεις γέροντες 90 χρονών και παιδιά 5 χρονών να απαγγέλουν και παίρνουν βραβεία, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη, ξέρω εγώ κτλ. Είναι αξία. Ακριβώς γιατί ο Μωάμεθ το έμαθε, το αποστήθησε. Τώρα, ο Μωάμεθ βγήκε έξω και άρχισε να εξηγεί ότι ο Θεός του έδωσε το μήνυμα. Απέκτησε κάποιους πρώτους οπαδούς, όπως συμβαίνει με τους ιδρυτές θρησκειών, ανάμεσα στους συγγενείς του, τους φίλους του κλπ. Είχε και την καλή τύχη να τον ερωτευθεί η εργοδότης του, που ήταν μια γυναίκα πολύ πιο ηλικιωμένη από εκείνον, η οποία όμως πολύ τον αγάπησε, πίστεψε σε αυτόν και τον υποστήριξε πολύ στη ζωή του και στις προσπάθειές του. Εν πάση περιπτώσει, ο Μωάμεθ γύρω στο 610-15 έχει αρχίσει να κηρύσει το λόγο του Θεού ξανά μενά, και έτσι αρχίζει να αποκτά μια βάση στην Μέκα, που ήταν η περιοχή του. Όμως, εκεί στη Μέκα υπήρξαν και ενάντιοι του, δημιουργήθηκαν εχθροί του, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον υπονομεύσουν και τελικά δημιουργήθηκαν εντάσεις στη Μέκα. Έτσι, το 622 μετακινήθηκε στη Μεδίνα. Η Μέκα είναι εδώ. Και οι δύο πόλεις είναι στην Σαουδική Αραβία, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Μέκα είναι εδώ, σε αυτό το σημείο, και η Μεδίνα πολύ μακριά, εσωτερικότερα. Η Μέκα δεν είναι μακριά από τη θάλασσα. Έτσι σήμερα οι ιερές πόλεις όλων των μουσουλμάνων του κόσμου είναι η Μέκα και η Μεδίνα, και κατά κύριο λόγο η Μέκα, αν και ο Μωάμεθ είχε την τύχη να δημιουργήσει την πραγματική βάση της θρησκείας του στη Μεδίνα, στην οποία και μετακινήθηκε. Εκεί στη Μεδίνα είχε καλύτερη τύχη η διδασκαλία του, είχε μεγαλύτερη εξάπλωση και τελικά η Μεδίνα κερδίθηκε από το κήρυγμά του και ο Μωάμεθ ο ίδιος διοίκησε τη Μεδίνα και ήδη είχε ανεξαπλωθεί ο παδί του και δημιούργησε, κέρδισε και την Μέκα των υστέρων και δημιούργησε ένα σαν βασίλειο, δηλαδή. Το λέω αυτό διότι ο Μωάμεθ άφησε πάρα πολλά δικά του κείμενα. Συνήθως οι ιδρυτές των θρησκειών δεν έχουν δικά τους κείμενα, οι μαθητές τους έχουν γράψει για αυτούς κτλ. Στην περίπτωση του Μωάμεθ έχουμε πολλά κείμενα τα οποία έγραψε ο ίδιος, διότι διοίκησε. Έμαθε και 5 γράμματα, αλλά και είχε και γραμματικούς που τα γράφανε και τα λοιπά, και έτσι έχουμε κείμενα δικά του, υπογεγραμμένα από το χέρι.
Και εξ αυτού, επειδή διοίκησε και περιοχές, έβγαλε αποφάσεις σαν διοικητής, σαν δήμαρχος, σαν ξέρετε όλα αυτά. Το λέω αυτό διότι δεν είναι αστείο αυτό που σας λέω, δεν είναι δευτερεύον. Στο Ισλάμ, ο ιερός τους νόμος δεν είναι απλά λέξεις γλυκές για καλές πράξεις και καλές σκέψεις, αλλά είναι εκτός από αυτό, είναι και πολύ πρακτικές οδηγίες που υπάρχουν. Διότι όταν ο ιδρυτής της θρησκείας σου έχει διοικήσει και έχει πάρει αποφάσεις, αυτές είναι ιερές. Έτσι, στο Ισλάμ έχει, στο ιερό του νόμου, έχει ένα γερό σώμα οδηγιών απαράβατων. Γιατί είναι θεϊκές. Για το τι κάνουμε στην τάδε περίπτωση, όταν ο γείτονας πετάει τα σκουπίδια τώρα. Να μου διοίκησε βάλε. Όταν ο γείτονας πετάει τα σκουπίδια σε σένα, τι κάνεις. Πώς τιμωρείται ο κλέφτης, πώς τιμωρείται ο ψεύτης, τι κάνεις. Ακριβή πράγματα, όχι στον αέρα μην κλέψεις, μην πεις ψέματα. Αλλά νόμοι. Εξ αυτού δημιουργείται, ο Μωάμεθ έζησε καμιά δεκαριά χρόνια μετά την Εγύρα, πέθανε το 632, και όταν πέθανε το 632 μετά Χριστό, ήδη είχε δημιουργήσει μια καλή βάση και είχε δημιουργηθεί θερμή οπαδή. Τώρα, τι είπε ο Μωάμεθ, πέντε πράγματα να πούμε. Η μουσουλμανική θρησκεία είναι εξαιρετικά απλή και εξαιρετικά περίπλοκη. Ταυτόχρονα. Αν θέλεις να μείνεις στην απλότητά της, πέντε πράγματα. Εξάλλου όλες οι θρησκείες έτσι είναι. Με τρία λόγια μπορείς να πεις τα κεντρικά του σημεία, αλλά από εκεί και πέρα είναι χάος. Στην περίπτωση του Ισλάμ, το πιστεύω του Ισλάμ, το είπαμε επανειλημμένα, είναι ένας είναι ο Θεός και προφήτης του Μωάμεθ. Τέλος. Αυτό είναι το πιστεύω. Αν το πεις τρεις φορές αυτό, ενώπιον ενός ουλεμά, στο Ισλάμ υπάρχουν θεολόγοι, ουλεμά λέγονται. Εμείς τους λέμε ουλεμάδες, που είναι οι καδίδες, είναι οι μυφτίδες, είναι άτομα τα οποία, τι είναι οι ουλεμά, είναι άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τον ιερόνο και καθοδηγούν την κοινότητα στο να παίρνει τις σωστές αποφάσεις με βάση τον ιερόνο. Τώρα, άμα βρεθείς μπροστά σε έναν ουλεμά και πεις τρεις φορές, ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ και προφήτης του ο Μωάμεθ, πας, μην το ξαναπώ γιατί είναι το παδί. Θέλω να πω, έγινε. Δεν έχω καμία διάθεση. Δεν έχω καμία διάθεση. Λοιπόν, θεωρείς πια ότι ανήκει στην κοινότητα των μουσουλμάνων, η οποία και έχει πέντε κύριες οδηγίες, τις οποίες πρέπει να τηρήσεις τη ζωή σου. Θα σας πω κατά τύχη όπως μου έρχονται στο μυαλό μου. Η μία είναι να λες πέντε φορές προσευχή στον Αλλάχ. Ο μουσουλμάνος πέντε φορές την ημέρα προσεύχεται σε συγκεκριμένες ώρες. Προσεύχεται στρεφόμενος προς την Μέκα. Που είναι, δηλαδή, άμα είσαι δυτικότερα της Μέκα, στρέφεσαι ανατολικά. Άμα είσαι ανατολικότερα της Μέκα, στρέφεσαι δυτικά. Και μάλιστα, απλώς σας λέω ότι επειδή προφανώς όπου και αν είσαι στρέφεσαι προς τη Μέκα, είσαι με τις καμήλες στην έρημο, σταματάς εκείνη την ώρα, πέφτεις κάτω, είσαι στην αγορά, ψωνίζεις, σταματάς, πέφτεις κάτω, προσεύχεσαι. Μαγειρεύεις την κουζίνα σου, σταματάς, πέφτεις κάτω, προσεύχεσαι. Δεν πρέπει να βρεις τη σωστή κατεύθυνση. Αν ήταν κάτι σαν εμένα, όλο λάθος θα γυρνάγατε στη Μέκα. Γι' αυτό και σχετικά πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί χαλάκια προσευχή, γιατί έχουν χαλάκια επάνω τους για να τα βάζουν, που έχουν ενσωματωμένο φυξίδα για κάτι ζώα σαν εμένα και που δείχνουν προς τα που είναι η Μέκα να μην γυρνάει σαν άποδα γιατί είναι ντροπή και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε τώρα. Να τηρείς την νηστεία του Ραμαζανίου. Το Ραμαζάνι είναι η μεγάλη τους γιορτή, είναι κινητή μέσα στον χρόνο, διαρκεί ένα μήνα, έναν δικό τους μήνα, γιατί οι μουσουλμάνοι τηρούν σεληνιακό ημερολόγιο και επομένως οι μήνες τους είναι π,
πιο μικροί και έχουν και εμβόλυμους μήνες, όπως ξέρετε. Έτσι τα είχαμε πει αυτά, αν θυμάστε τότε που μιλάγαμε για τον χρόνο. Δεν βγαίνει ο χρόνος 365 μέρες, δεν βγαίνει 354 και μπαίνουν εμβόλυμοι μήνες. Γι' αυτό και το Ραμαζάνι, άλλοτε πέφτει χειμώνα, άλλοτε άνοιξε, άλλοτε καλοκαίρι. Άμα πέσει καλοκαίρι, τα πράγματα είναι ζώρικα, γιατί οι μουσουλμάνοι κάνουν νηστεία όπως οι Εβραίοι. Δηλαδή, όχι σαν εμάς που τρώμε, δεν τρώμε κάποια τρόφιμα, αυτοί δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου. Αλλά λέμε τίποτα, δεν μπαίνει στο στόμα τίποτα. Μάλιστα είναι κανένα υγρό, τίποτα. Βέβαια υπάρχουν προβλέψεις για αρρώστους, ξέρω εγώ, που υπάρχουν εξαιρέσεις για αρρώστους. Αλλά για το παιδί. Σας λέω τίποτα. Δεν επιτρέπεται να μπει τίποτα στο στόμα. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Για να σας εξηγήσω ότι ούτε φυλή στο στόμα δεν δίνεις. Διότι και αυτό έχει υγρό. Προσέξτε να δείτε. Μετά τη Δύση του ήλιου, μόλις πέσει ο ήλιος, μπορείς να φας και να πεις ό,τι θες. Τώρα, αν πέσει καλοκαίρι, όπως σας είπα, το Ραμαζάνι, τα πράγματα είναι ζώρικα εφόσον η Ισλαμική κοινότητα είναι σε θερμές χώρες, γιατί είναι πολλοί μουσουλμάνοι που κατοικούν σε θερμές χώρες, αλλά το Ισλάμ είναι τόσο εκτεταμένο πια που είναι σε όλη τη γη. Αλλά άμα τύχει και είσαι σε θερμή χώρα, την έχεις άσχημα το πράγμα και γι' αυτό δεν, στην ουσία δεν κινείται τίποτα από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη Δύση. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και μόλις πέσει ο ήλιος, αρχίσει δηλαδή δύση ο ήλιος, τότε ανοίγουν τα μαγαζιά, ανοίγουν οι τράπεζες, γίνονται όλες οι δουλειές βράδυ δηλαδή. Και τρως και το πρωί, κοιμάσαι δηλαδή μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχουν νηστίσιμα σε αυτούς. Δεν τρως και δεν πίνεις τίποτα. Δεν υπάρχουν νηστίσιμα. Βέβαια, στην μουσουλμανική θρησκεία υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τρως. Το χοιρινό, ας πούμε, το οποίο επίσης συμπίπτει με τους Εβραίους, και οι Εβραίοι δεν τρώνε χοιρινό, όπως ξέρετε. Είναι μεγάλη αμαρτία να τρως χοιρινό. Κάνουν περιτομή. Έτσι, το οποίο δεν είναι μουσουλμανικό, έτσι και αλλιώς κάνανε περιτομή, γιατί είναι αρχαίο αιγυπτιακό έθιμο η περιτομή, το οποίο πήραν και οι Εβραίοι, πήραν και οι μουσουλμάνοι και τα λοιπά. Και είναι πια και μουσουλμανικό έθιμο το να κάνεις περιτομή. Ναι, ναι, είναι δικές σου. Τώρα, μία φορά στη ζωή σου θα πρέπει να επισκεφτείς οπωσδήποτε την Μέκα. Αυτή είναι μια μεγάλη επιταγή. Όποιος επισκέπτεται τη Μέκα ονομάζεται χατζής. Κάνει, γιατί αυτό το προσκύνημα ονομάζεται χατζ. Εξ αυτού όποιος επισκεφτεί τη Μέκα και επιστρέψει στην πατρίδα του, όλοι το λένε ήρθε ο χατζής γιατί έκανε το χατζ. Τώρα, σε εμάς υπάρχει αυτή η λέξη και Χατζη Δημητρίου, Χατζη Νικολάου, Χατζη Γεωργίου κτλ. Ναι, αλλά δεν έχει σχέση με τη Μέκα. Απλώς επειδή ζήσαμε με μουσουλμάνους για μεγάλους πάρα πολλούς αιώνες, όταν κάποιος χριστιανός πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, που είναι το δικό μας ας πούμε αντίστοιχο, γύρναγε πίσω και επέκτησε τον όρο Χατζής. Και έτσι έγινε Χατζη Δημητρίου, Χατζη. Ναι, είναι ισλαμικό το χάτι. Απλώς θα σας λέω μια ωραία ιστορία. Είχαμε πάει κάποτε μια ομάδα συναδέλφων σε ένα συνέδριο στο Ισραήλ πριν χρόνια. Και θελήσαμε όλοι να δούμε το Ισραήλ. Μικρός τόπος είναι. Συνεννοηθήκαμε 4-5 να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο και να ξεφύγουμε λίγο για να το δούμε. Ένας από τους συναδέλφους είχε ένα υπέροχο στόχο. Αυτός και όλες είχε και την άδεια οδήγηση και οδηγούσε. Ήταν καλοκαίρι όταν είχαμε πάει και ήταν ξερός ο τόπος. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι με το αυτοκίνητο μόλις είχαμε περάσει τον Ιορδάνη. Διότι υπήρχε μία ταμπέλα που έλεγε Ιορδάνης. Ποταμός, Jordan River. Ο
Οπότε ο φίλος καθώς οδηγούσε λέει, και τώρα οδηγώ ένα χατζί Volkswagen. Επειδή είχαμε περάσει μέσα από το Ιορδάνη. Χατζί. Άλλη υποχρέωση των μουσουλμάνων είναι να κάνουν, αυτό είναι απαραίτητο. Ως προς το χατζί θέλω να σας πω ότι επίσης προβλέπεται, υπάρχουν ρήτρες και ρυθμίσεις για κάποιον ο οποίος είναι άρρωστος, ανήκεστα, δεν μπορεί να ταξιδέψει κλπ. Υπάρχουν σε αυτά προβλέψεις ή κάποιος που είναι πάρα πολύ στοχός και δεν μπορεί να ταξιδέψει. Κανονικά η κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα θα βάλει χρήματα για να τον βοηθήσει να το κάνει, αλλά υπάρχει και πρόβλεψη ότι εάν μπορεί ένας άλλος να πάει για σένα, δηλαδή πάει για τον εαυτό του και κατά κάποιο τρόπο πάει και για σένα, θα σας γελάσω τώρα με ποιες δικλείδες, εν πάση περιπτώσει, αλλά τίποτα δεν αναιρεί το να πας εσύ, απλώς σε κάποιες περιπτώσεις κτλ. Τώρα στη Μέκα, προσέξτε να δείτε, υπήρχε και υπάρχει στη Μέκα, ήταν έτσι κι αλλιώς κέντρο λατρείας πριν από τους μουσουλμάνους, πριν από τον Μωάμεθ. Γιατί εκεί στη Μέκα είχε πέσει ένας μετεωρίτης. Το κέντρο αυτής της πόλης είναι ένας μετεωρίτης, μεγάλος μετεωρίτης, που είχε πέσει ποιος ξέρει πόσα χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια πριν. Και υπήρχε λατρεία για αυτόν τον μετεωρίτη. Ο Μωάμεθ ενσωμάτωσε αυτό το σημείο, ας πούμε, του μετεωρίτη σαν δείγμα του Αλλάχ, του Θεού. Και έτσι γύρω από αυτόν τον μετεωρίτη, ο οποίος τώρα είναι καλυμμένος με μια κατασκευή η οποία είναι εντυπωσιακή, με πέτρα και πάνω της είναι μετάξι του, μαύρο μετάξι, ξέρω εγώ, ειδικό, καλυμμένο κλπ. Είναι δηλαδή κάτι πολύ σπουδαίο για τους μουσουλμάνους. Γύρω από αυτό το λέγεται η Κάμπα. Γύρω από αυτή από την Κάμπα έχουν δημιουργηθεί τεράστια τζαμιά, τεράστια ιερή χώρη, ας πούμε, όπου και συγκεντρώνονται εκατομμύρια μουσουλμάνοι κάθε χρόνο. Μπορείς να πας στη Μέκα οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, αλλά κατά κύριο λόγο είναι στην περίοδο του Ραμαζανίου και κάποιες στιγμές, και τότε μαζεύονται εκατομμύρια άνθρωποι. Και μάλιστα είναι τόσοι πολλοί που πολλές φορές γίνονται και μεγάλα ατυχήματα. Αν και οι μουσουλμάνοι έχουν μια τρομερή πειθαρχία όταν προσεύχονται, δεν ξέρω αν τους έχετε δει, είναι σαν να βλέπει στρατό κυριολεκτικά. Διότι ο ένας κρατάει συγκεκριμένες αποστάσεις από τον άλλον και από μπροστά, γιατί κάνουν κάποιες κινήσεις που δεν πρέπει ο ένας να θέτει τον άλλον. Και έτσι είναι, αν πάρεις αεροφωτογραφία, είναι σαν παρέλαση, ας πούμε, στρατιωτών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που μπορεί να γίνει μεγάλο κακό εκεί πέρα. Και η απόλυτη υποχρέωση του πιστού είναι να κάνει έργα φιλανθρωπίας. Είναι η απόλυτη υποχρέωση του πιστού. Αλλιώς δεν θα έχει στην επόμενη ζωή καμία τύχη, εάν δεν κάνει έργα κοινής ωφελίας και φιλανθρωπίας. Σε αυτό το σημείο το Κοράνι είναι απόλυτο. Δεν είσαι μουσουλμάνος αν δεν κάνεις έργα φιλανθρωπίας. Και μάλιστα δίνει και τις προδιαγραφές, οι οποίες είναι τόσο αυστηρές και τόσο απόλυτες, που στον μουσουλμανικό κόσμο επί αιώνες, δεν ξέρω τώρα, ας πούμε στην Τουρκία, εντάξει, έχουν απομακρυνθεί από τη Σαρία, λειτουργούν λαϊκά, αλλά στις χώρες που είναι ακόμη, κινούνται με βάση τη Σαρία, στην ουσία δεν υπάρχουν υπουργεία για την κατασκευή πραγμάτων, διότι 600 πόσα χρόνια είναι, 1200 χρόνια, ξέρω εγώ, 300, που λειτουργεί αυτή η θρησκεία, στις μουσουλμανικές κοινότητες θεωρείται αυτονόητο ότι όποια ανάγκη έχει η κοινότητα θα το προσφέρει ο πιστός, κάποιος πιστός. Χρειάζεται νοσοκομείο, κάποιος πιστός θα το κτίσει. Χρειάζεται σχολείο, κάποιος πιστός. Τζαμί, κάποιος πιστός. Προσφυγικά με τεσέδες κτλ. Και έτσι στο Ισλάμ υπάρχει τεράστια προσφορά. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο ακριβό έργο προσφέρεις. Όσο πιο φτωχός, τόσο πιο... Αλλά θα προσφέρεις οπωσδήποτε.
Μάλιστα, προβλέπεται μέσα στο κοράλι ότι αν είσαι πια τόσο φτωχός που δεν μπορείς τίποτα να προσφέρεις, βάλε έξω από την πόρτα σου μια γλάστρα με ένα λουλούδι. Περνάει ο άλλος, βλέπει ένα λουλούδι, είναι μια ομορφιά στη ζωή και αυτό μια προσφορά είναι. Εν πάση περιπτώσει, γενικά στο το Κοράνι, ιδιαίτερα με αυτή την πέμπτη του που σας ανέφερα, είναι υπέρτατη αυτή εντολή, δημιουργεί στην κοινότητα των πιστών μια τεράστια αίσθηση ομάδας και συμπαράστασης. Αν δηλαδή ρωτήσετε ένα μουσουλμάνο τη θρησκεία σου, τι θα πεις ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, θα σου πούνε ότι είναι μια θρησκεία συμπαράστασης. Και το έχουν αυτό οι κοινότητες μεταξύ τους. Προσέξτε, στο Ισλάμ υπάρχουν πολλές κοινότητες που μισούνται η μία με την άλλη. Αλλά στην κοινότητα που ανήκεις, το αίσθημα είναι πολύ δυνατό. Υπάρχει μεγάλο δέσιμο και μεγάλη ετοιμότητα προσφοράς, να προσφέρεις. Ο άλλος έχει ανάγκη, θα προσφέρει. Αυτό είναι. Ίσως είναι, όπως λέγεται, η μεγαλύτερη δύναμη του Ισλάμ αυτή, η αίσθηση της κοινότητας που δημιουργεί. Τώρα, το Ισλάμ προβλέπει βέβαια μετά θάνατον ζωή, όλα τα ό,τι και λέει και ο χριστιανισμός και κρίση και τιμωρία και τα λοιπά. Όσοι σε αυτή τη ζωή έχουν τηρήσει τους κανόνες, τους σωστούς και υπήρξαν σωστοί άνθρωποι, στην επόμενη ζωή θα ανταμυθούν και θα γίνει και η κρίση, όπως λέμε εμείς, όχι ως δευτέρα παρουσία, αλλά ως κρίση και θα τιμωρηθούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο Ισλάμ, το Ισλάμ έχει ενσωματώσει στοιχεία από τις δύο μεγάλες θρησκείες που υπήρχαν στην περιοχή. Την αρχαιότερη που είναι ο Εβραϊσμός και την νεότερη που είναι ο Χριστιανισμός. Ο Μωάμεθ έδωσε τεράστια έμφαση στην Παλαιά Διαθήκη, στην Εβραϊκή θρησκεία, όπως και ο Χριστιανισμός. Στο Ισλάμ ίσως ακόμη περισσότερο, δηλαδή από το Χριστιανισμό. Η Παλαιά Διαθήκη είναι πάρα πολύ μεγάλο και ιερό βιβλίο στο Ισλάμ. Και όλη η θρησκεία των Εβραίων, που όπως καταγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιρετικά τιμόμενη και τα λοιπά. Ο ίδιος ο Μωάμεθ ονόμασε τους γιους του, τον έναν Μούσα από τον Μωυσής και τον άλλον Ίσα από τον Ιησούς, διότι το Ισλάμ έχει δεχθεί και ένα μεγάλο κομμάτι του χριστιανισμού, διότι δέχεται τον Ιησού ως προφήτη. Δηλαδή, δεν απορρίπτει τον χριστιανισμό του αντίον και έχει μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Ιησού και μεγάλο σεβασμό στην Παρθένου Μαρία. Ο ίδιος Θεός. Ένας είναι ο Θεός, δεν είναι άλλος. Πάρα πολύ. Σέβονται την Παναγία πάρα πολύ και τον Ιησού πάρα πολύ. Και να σας πω κάτι. Αν δείτε μετανάστες μας εδώ που είναι μουσουλμάνοι, όχι Αλβανοί, γιατί οι Αλβανοί δεν είναι θρησκευόμενοι, αλλά μουσουλμάνοι, δηλαδή Πακιστανοί, ξέρω εγώ, Ιρακινοί, θα σας πούνε ότι έπεσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους ακούγοντας τους Έλληνες να λένε βρισχές. Δηλαδή, μένουν άναυδοι να ακούνε το Χριστό σου, την Παναγία σου αυτό. Δεν το πιστεύουν. Θα εκτελεστεί. Σε χώρες αυτές, αν πεις κάτι για την Παναγία των Ιησού, δεν το συζητώ, μπορεί και να εκτελεστεί. Και πώς έρχονται σε... η βεβήλωση ναών. Δεν σας άκουσα. Η βεβήλωση ναών που έχει συμβεί στο παρελθόν. Ναι. Πώς αιτιολογείται. Κοιτάξτε να δείτε. Σωστό. Έχουν γίνει γιατί ήταν πολεμικές δράσεις και δεν το συζητάμε. Για τους... Προσέξτε να δείτε. Για το Ισλάμ, ο Ιησούς είναι προφήτης. Οι χριστιανοί είναι βλάσφημοι. Διότι προσέβαλαν τον προφήτη. Καταλαβαίνετε. Διότι, προσέξτε να δείτε. Είναι και πραγματικό. Διότι, δεν πρόκειται να του αλλάξουμε εμείς τη γνώμη. Όχι τη γνώμη να του αλλάξουμε. Δεν είναι πραγματικότητα ότι ειδικά οι Έλληνες βλαστημούν. Α, βέβαια.
βρίζει άλλος τα ιερά και όσοι... Οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που λέτε στο Ισλάμ, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάτι αρνητικό για τον προφήτη. Για τον προφήτη θα εκτελεστεί, ο μουσουλμάνος θα εκτελεστεί. Είναι, είναι απίθανη η, ο σεβασμός που έχουν στο, στο πρόσωπο του προφήτη. Και αυτός ο σεβασμός αντανακλάται και στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιησού και στη Μαρία. Μαθαίνω. Υπάρχουν, γιατί, προσέξτε να δείτε τώρα, τι είναι το σκεπτικό του Ισλάμ. Γιατί ήρθε, γιατί ο Θεός ξανά, αφού ο Ιησούς είναι προφήτης, αφού ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, γιατί χρειάστηκε ένας καινούριος προφήτης. Δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ωραία. Γιατί για το Ισλάμ ο Μωάμεθ είναι ο ίστατος προφήτης. Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τον Μωάμεθ και το Ισλάμ εξ αυτού, ο πράγματι ο Ιησούς είναι μεγάλος προφήτης, όμως οι χριστιανοί, οι οπαδοί του δηλαδή, παρενόησαν ή επίτηδες άλλαξαν τα λόγια του. Διότι στο Ισλάμ είναι απόλυτα μονοθεϊστική θρησκεία. Όπως και ο Εβραϊσμός. Απόλυτα μονοθεϊστική. Μόνο ένα, αυτό δεν είναι πλάσμα, είναι αυτό που λέμε Θεός. Έχει θεϊκή υπόσταση. Τίποτε άλλο και κανένας άλλος δεν έχει θεϊκή υπόσταση. Και στην, το ίδιο συμβαίνει και στην εβραϊκή θρησκεία. Οι προφήτες είναι απλώς προφήτες. Δεν είναι θεοί. Δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν θεϊκή υπόσταση ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ κτλ. Είναι άνθρωποι, άνθρωποι γεννήθηκαν, άνθρωποι πέθαναν και είχαν την τιμή να τους επιλέξει ο Θεός να μεταφέρει το μήνυμα. Για το Ισλάμ, ο Ισλάμ είναι ακριβώς ένας προφήτης. Άνθρωπος γεννήθηκε. Βέβαια, όλοι οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, σας λέω. Όλοι οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Ιδιαίτερος, Βέβαια. Άρα και ο Μωάμεθ, ο Ιησούς πρώτα το ίδιο ήταν. Και ο Μωάμεθ το ίδιο είναι. Προσέξτε να δείτε, μην πείτε σε ένα μουσουλμάνο ότι ο Μωάμεθ είναι Θεός. Τον προσβάλλεται βαρύτατα. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό, έχει μόνο γιατί τον επιέλεξε ο Θεός, είναι άνθρωπος ο Μωάμεθ. Άνθρωπος γιατί. Πέθανε κανονικά. Είπατε, όχι. Τέλειωσε. Είναι ο ίστατος. Προσέξτε να δείτε, τι συνέβη με τον Ιησού, είχε την κακή τύχη η διδασκαλία του Ιησού να πέσει στα ίχια των μαθητών του και των οπαδών του. Οι οποίοι προφανώς άλλαξαν τα λόγια του Ιησού, διότι κατά το Ισλάμ ο Ιησούς είναι πολύ μεγάλος προφήτης για να έχει πει τέτοια βλασφημία που λένε οι χριστιανοί, ότι δηλαδή είναι γιος του Θεού, ότι είπε πως είναι γιος του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο για το Ισλάμ, διότι δημιουργεί αμέσως αμέσως πολυθεία. Και στο Ισλάμ τίποτε. Ότι ήταν ένας προφήτης. Αυτά που είπε, ό,τι είπε, αλλά το κομμάτι που λέει ότι είναι γιος του Θεού, αυτό είναι απαράδεκτο. Δε. Και εξ αυτού, δεν δέχονται και μεγάλα τμήματα της Καινής Διαθήκης. Γιατί θεωρούν ότι οι μαθητές του προσέβαλαν τον Ιησού ονομάζοντάς τον Γιος του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να είπε ο Ιησούς Γιος του Θεού, γιατί ο Ιησούς ήταν πολύ σοβαρός προφήτης για να πει τέτοια βλασφήμια. Καταλάβετε, αυτή είναι η δικιά του σύνδεση. Άρα το Ισλάμ είναι εβραιογενής θρησκεία, όπως και ο χριστιανισμός, εισπράττει τη στοιχεία του χριστιανισμού και στη συνέχεια δημιουργεί το δικό του οικοδόμημα. Κοιτάξτε, όλες οι θρησκείες για κάποιο λόγο δημιουργούνται. Προφανώς η κοινωνία το είχε ανάγκη, διότι το μήνυμα του είχε ταχύτατη απήχηση στην κοινωνία του και ένωσε αυτή την κοινωνία, που ήταν μια κοινωνία αρκετά κατεσπασμένη. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και αυτή η θρησκεία είχε το ίδιο, την ίδια τύχη με άλλες θρησκείες που όταν γεννήθηκαν τις μπέρδευαν με παροηγούμενες.
Δηλαδή όταν δημιουργήθηκε ο χριστιανισμός για ένα διάστημα θεωρούνταν ότι είναι κάτι εβραϊκό. Όταν δημιουργήθηκε το Ισλάμ για ένα διάστημα θεωρήθηκε ότι είναι κάτι χριστιανικό. Επειδή έδινε τέτοιο σεβασμό στον Ιησού κτλ. Και θεωρήθηκε ότι είναι μονοφυσιτική, μια μονοφυσιτική τάση. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός μιλάει για το Ισλάμ, τον αιώνα αυτό, σαν να μιλάει για μια αίρεση χριστιανική. Αργότερα φυσικά έγινε κατανοητό ότι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένα μπέρδεμα στην αρχή. Τώρα, το Ισλάμ γνώρισε πολύ γρήγορα, ο προφήτης είπαμε, πέθανε. Γιατί είναι άνθρωπος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Δεν έχει άλλα. Πέθανε. Όπως πέθανε και ο Ισάκ, πέθανε και ο Αβραάμ και τέτοια. Όχι, ο Μωάμεθ ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρξε. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτό. Αλλά είναι και πολύ νεότερο, Είναι του 620-600, σχεδόν 700-600 τόσα χρόνια μετά. Τώρα, το Ισλάμ ως θρησκεία απέκτησε πολύ γρήγορα το σχίσμα του. Σχίσμα. Με το καλημέρα. Ο χριστιανισμός για να έχει το μεγάλο του σχίσμα, τέλος πάντων, πέρασαν 1000 χρόνια. Βέβαια, εξ αρχής ο χριστιανισμός είχε άπειρες ομάδες εξ αρχής. Και είναι το χαρακτηριστικό του. Αλλά το μεγάλο σχίσμα πήρε 1000 χρόνια. Στο Ισλάμ με το καλημέρα. Ο προφήτης πέθανε το 632. 10 χρόνια μετά το έξοδος Εγύρας. Και αμέσως την αρχηγία του Ισλάμ την πήρανε χαλίτιδες, δηλαδή άτομα τα οποία σχετίζονταν μαζί του, της οικογένειάς του, πιστοί κτλ. Τι έγινε τώρα. Γύρω στα 30 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του προφήτη δημιουργήθηκε μια περιπλοκή. Ο προφήτης είχε γύρω του, όπως είπαμε, πολύ σημαντικά πρόσωπα, αγαπημένα του, συγγενείς, ξαδέρφια, θείους και όλα αυτά. Και στο 600 περίπου 60 χάθηκε ο προηγούμενος χαλίτης και πρόκειτο να επιλεγεί ο καινούριος. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι είχε μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα ένας συγγενής του προφήτη που λεγόταν Αλή. Αυτός ο Αλή θεωρούνταν εξαιρετικός άνθρωπος, στη γη τέτοιο πλάσμα, τέτοια δικαιοσύνη, τέτοια ευγένεια, τέτοια καλοσύνη, τέτοια φιλανθρωπία, τέτοιο πράγμα. Είχε δύο γιους, τον Χασάν και τον Χουσέιν, που και αυτοί ήταν τα όνειρα της γης, δηλαδή τέτοια πλάσματα μοναδικά δεν έχουν ξαναγίνει. Προσέξτε να δείτε, σε αυτή τη φάση της αλλαγής συνέβησαν γεγονότα σύγκρουσης μεταξύ άλλων υποψηφίων, οι οποίοι επίσης δικαιούνταν ή νόμιζαν ότι δικαιούνταν αυτή τη θέση. Υπάρχουν περίπλοκες ιστορίες που έγιναν μεταξύ τους, γιατί έγιναν και συγκρούσεις μεταξύ τους. Και τέλος πάντων, ο Χασάν, ο Αλή και ο Χουσέιν πέθαναν με φρικτό θάνατο στα χέρια των αντιπάλων. Εκεί δημιουργείται το ρήγμα του Ισλάμ. Δηλαδή, δημιουργείται το ρήγμα και δημιουργούνται δύο ομάδες. Οι Σιίτες και οι Σουνίτες. Και έκτοτε το Ισλάμ έχει αυτή τη μεγάλη τομή. Προσέξτε να δείτε. Σιίτες και Σουνίτες. Νομίζω Σιίτες θα πει πιστοί, κάπως έτσι, θα σας γελάσω τώρα, κάποτε ήξερα, αφοσιωμένοι, κάτι τέτοιο, και Σουνίτες. Οι Σουνίτες από τότε, από το σχίσμα αυτό, είναι σαφώς η πλειοψηφία του Ισλάμ. Με απόσταση η πλειοψηφία του Ισλάμ. Είναι κοντά στο 90% του Ισλάμ. Είναι Σουνίτες. Αντιθέτως, γύρω στο 10% του Ισλάμ είναι οι Σιίτες. Σιίτες. Αυτοί χωρίζονται μεταξύ τους, γιατί έχουν διαφορετικές τρόπους λατρείας σε πολλά θέματα, αλλά δεν έχουν και την ίδια σαρία ακριβώς. Προσέξτε να δείτε, τι είναι η σαρία, την ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις και θα την ακούμε
πάρα πολύ. Σας το υπογράφω. Σας το υπογράφω. Λοιπόν, τι είναι η Σαρία? Είναι ο ιερός νόμος του Ισλάμ. Ο ιερός νόμος του Ισλάμ περιλαμβάνει το Κοράνι. Δεν το συζητούμε, το Κοράνι είναι αδιαπραγμάτευτα, το πρώτο και την τάξη και βιβλία κλπ. Περιλαμβάνονται όμως στην Σαρία και κείμενα, όλα τα κείμενα που έχει γράψει ο προφήτης. Ό,τι έχει γράψει ο προφήτης και δεν είναι λίγα, είναι και αυτά μέσα στη Σαρία. Ό,τι έχουν γράψει για τον προφήτη, άτομα που ζήσανε κοντά του, φίλοι του, συγγενείς του, μαθητές του, οπαδοί του κτλ, είναι και αυτά Σαρία. Στην περίπτωση του Ισλάμ, η Σαρία δεν σταματάει. Είναι περίπου σαν το Ευαγγέλιο αυτό που σας είπα το τελευταίο, δηλαδή οι μαθητές του, οι φίλοι του, έγραψαν γι' αυτό, που ξεκινάει λέγοντας ότι εγώ, ο δούλος του Θεού τάδε, λέω ότι ο προφήτης στην τάδε φάση είπε αυτό. Για αυτό το θέμα είπε αυτό και έκανε αυτό. Όμως στο Ισλάμ η Σαρία πάει και παραπέρα. Δηλαδή, περιλαμβάνει κείμενα που γράφτηκαν πολύ μετά το θάνατο του προφήτη και τον θάνατο ανθρώπων που είχαν γνωρίσει τον προφήτη, αλλά είναι προέρχονται από άτομα που πιστοποιούν ότι είχαν ακούσει τέλος πάντων αξιοπρόσεκτες ειδήσεις, ελεγμένες ειδήσεις για το τι έκανε ο προφήτης. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάει ένα κείμενο λέγοντας εγώ, ο δούλος του Θεού τάδε, που είμαι ανιψιός του τάδε, που είναι γονός του τάδε, που είναι θείος του τάδε, που ήταν μαζί με τον προφήτη, λέω ότι ο προφήτης είπε αυτό και αυτό και αυτό. Βέβαια υπάρχουν σοφοί στο Ισλάμ και ουλεμά, οι οποίοι κάθονται και διαβάζουν αυτά τα κείμενα και πιστοποιούν αν είναι ή όχι ιερά. Αλλά είναι μεγάλο το σώμα της Σαρία στο Ισλάμ. Τώρα, καθώς έγινε το ρήγμα, το 30 χρόνια μετά την τόση του, μετά το θάνατο του Μωάμεθ, οι Σιήτες, οι οποίοι στην πραγματικότητα αποκόπηκαν από τον κεντρικό κορμό, έτσι λένε οι Σουνίτες, οι Σιήτες βέβαια θεωρούν ότι αυτοί έχουν το σωστό, όπως ξέρετε, ο καθένας μας θεωρεί ότι λέει το σωστό και ο διπλανός και αυτός θεωρεί ότι λέει το σωστό και ο παραδιπλανός και ποιος λέει το σωστό, δεν ξέρω ποιος το ξέρει. Αυτή κάποια κομμάτια της Σαρία που σχετίζονται με αυτή την ρήξη και με κάποια δεν τα δέχονται. Επομένως έχουμε κάπως διαφορετικά. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την ρήξη είναι το γεγονός ότι ο σιητισμός σχετίζεται πάρα πολύ με την Περσία. Εξάλλου σήμερα οι περισσότεροι σιήτες στον κόσμο κατοικούν στην Περσία, στο Ιράν. Και είναι το Ιράν εξ αυτού είναι μια ξεχωριστή χώρα. Γιατί, όπως είπαμε, οι Σιήτες στον κόσμο είναι λίγοι, αναλογικά με τους άλλους δηλαδή, και η χώρα, η μόνη χώρα στον κόσμο στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Σιήτες, είναι το Ιράν μέχρι σήμερα. Η δεύτερη πιο σιητική χώρα στον κόσμο είναι το Ιράκ, που είναι κοντά του. Στο Ιράκ περίπου το 60% του πληθυσμού είναι Σιήτες και κάπου το 40%, τώρα δεν σας λέω ακρίβειες, αλλά περίπου έτσι είναι Σουνίτες. Και αν το θυμάστε, όταν ετοιμαζόταν η επέμβαση στο Ιράκ από τους Αμερικανούς και τα λοιπά, πόσο τώρα έχει πάει, 10 χρόνια, πόσο είναι, ίσως λιγότερα. Όχι, ίσως είναι λιγότερα η δεύτερη. Εν πάση περιπτώσει, αν διαβάζετε, το θέμα ήταν περίπλοκο, διότι ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος τότε διοικούσε το Ιράκ και είχε δαιμονοποιηθεί από τους δυτικούς, ήταν Σουνίτης και διοικούσε μια χώρα σιητική στην πλειοψηφία της. Οι Σουνίτες τον λάτρευαν και οι Σιήτες τον μισούσαν. Γι' αυτό και οι επεμβαίνοντες, οι Αμερικανοί και τα λοιπά, έλπιζαν στο γεγονός ότι οι Σιήτες μισούν τον Σαντάμ και έλπιζαν ότι θα συνταχθούν με τις δυνάμεις τις Αμερικανικές.
Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Όχι βέβαια ότι απλώς έμειναν κάπως ουδέτεροι οι Σιήτες σε αυτή την ιστορία. Και έτσι τους βγήκε δύσκολη αυτή η... Εξάλλου, στο Ιράκ, κάθε τόσο ένας ανατινάζει τον άλλον. Όπως λέτε, δηλαδή, γιατί προσέξτε να δείτε, στην περίπτωση αυτού του σχίσματος στο Ισλάμ, το μίσος είναι απερίγραπτο. Δηλαδή, αυτή η κολόνια κρατάει 1200 χρόνια. Αλλά απερίγραπτο μίσος. Δεν είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι βαρύτατα και δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Και αυτό φέρνει και τεράστια ένταση και βία μέσα σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν Σιήτες και Σουνίτες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε Σιήτες και εδώ, στην Ελλάδα, και αυτό τώρα κάποιες φίλες μου έλεγαν ότι προχτές στην Πειραιά είχαν και τις περίφημες τελετές τους, διότι προσέξτε να δείτε, ο Σιητισμός έχει δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα του Ισλάμ. Καλά, δεν υπάρχει ένα κλίμα, όπως και ο Χριστιανισμός δεν έχει ένα κλίμα, κάθε κοινότητα έχει το δικό της κλίμα, αλλά ειδικά ο Σιητισμός συνδέεται πάρα πολύ με την έννοια του μαρτυρίου. Επειδή ο Αλί, ο Χασάν και ο Χουσεΐν πέθαναν ο καθένας σε άλλη χρονική περίοδο, αλλά με βασανιστικό τρόπο, στο Σιητισμό τιμούν το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων, βιώνοντάς το. Στο Σιητισμό υπάρχουν στοιχεία που μοιάζουν με τον Χριστιανισμό, με την έννοια ότι εμείς τιμούμε τον Ιησού που βασανίστηκε πάνω στο Σταυρό, και αυτοί τιμούν τον Χασάν, τον Χουσέιν που βασανίστηκαν επίσης, θέλω να πω. Αλλά στην περίπτωση του Σιητισμού, το μέσο Σιητόπουλο, δηλαδή από την ώρα που θα γεννηθεί, μαθαίνει τις ιστορίες του Χασάν και του Χουσέιν σε λεπτομέρεια, ειδικά των δύο γιών του Χασάν και του Χουσέιν. Σε λεπτομέρειες, και έτσι κι αλλιώς έχω βρεθεί σε τόπο Σιητικό και είχα μείνει άξθαντη, δηλαδή ήταν θαμμένος εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ποιος. Ένας ο Χασάν ή ο Χουσέιν. Και ήταν άντρες, ολόγυρα, οι οποίοι κλαίγανε, όχι κλαίγανε, δεν είναι δάκρυα αυτά που πέβαιναν, λιγμοί, και έλεγαν Χουσέιν, άντρες ολόγυρα, ώρες να κλαίνε, δηλαδή δεν ήταν απλά πράγματα. Είχα μείνει άγναυδη, εγώ και σε ένα τείχο εκεί πέρα και κοιτούσα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ένα πάθος, δηλαδή. Και κατά κάποιο τρόπο κλαίνε για την αδικία του κόσμου, αν θέλετε. Καταλάβετε τι θέλω να πω, δεν είναι μόνο η περίπτωση του Χουσέιν και του Χασάν, αλλά πώς αυτή τη γη γίνονται τόσο άδικα πράγματα. Και έχουν διάφορες τελετές που σχετίζονται με αυτή την τριάδα. Κοιτάξτε, έχει σημασία. Οι Σουνίτες τους κατηγορούν ότι πέσανε στα κακά του χριστιανισμού και έγιναν πολύ, πολύ πολυθεϊστές. Διότι έτσι κι αλλιώς το Ισλάμ κατηγορεί τον χριστιανισμό και για την Αγία Τριάδα, τι είδους κατασκευή είναι αυτή, άλλη πολυθεία. Γεμίσετε σε πολυθείες, λέω, από την πλευρά του Ισλάμ για τον χριστιανισμό. Και την έννοια επίσης το Ισλάμ είναι έξαλλο, ο προφήτης. Με την έννοια των μυστηρίων και το μυστήριο της ιεροσύνης και το γεγονός ότι κάνετε θεολόγους και λέτε ότι είναι ιερείς, δηλαδή μετέχουν του Θείου, όλα αυτά είναι πολυθεία στην εκατοστή για αυτούς. Άρα οι Σουνίτες τώρα επιτίθενται στους Σιήτες και λένε κάνετε σχήματα που μοιάζουν με τους χριστιανούς, άρα πέφτετε κι εσείς σε βλασφημίες κτλ. Παρακαλώ. Όμως η Τριάδα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή περίπου στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν έγινε. Μέχρι τότε ποια ήταν η σχέση των δύο θρησκειών? Όχι, δεν ήταν. Μα δεν υπήρχαν. Όταν ο Άγιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 325 δεν υπήρχε. Εδώ μιλάμε για το 600, είναι πολύ μετά. Τώρα, άμα θέλετε, θα σας πω για αυτά. Προσέξτε να δείτε. Στην περίπτωση, κρατήστε στο μυαλό σας, η Περσία, το Ιράν, είναι μια χώρα ξεχωριστή. Μέσα στην ιστορία της είναι μια χώρα ξεχωριστή. Πάντα. Έχει το δικό της πολιτισμικό στίγμα. Στην αρχαιότητα είχε την αυτοκρατορία της, την Περσική, που ήταν μια
ξεχωριστή, ειδική. Μετά, η θρησκεία της ήταν παράξενη, ήταν ο Ζωροαστρισμός, μια άλλη θρησκεία. Μετά έγιναν μουσουλμάνοι και έγιναν άλλοι μουσουλμάνοι. Γενικά, οι Πέρσες είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο, είναι ξεχωρίζουν, δηλαδή ξεφεύγουν από τους άλλους. Και έχουν βαθύ μυστικισμό, είναι ένας λαός με έντονο μυστικισμό. Δηλαδή, προσπαθούν να βιώσουν το θείο. Εξ αυτού, ο σιιτισμός έχει πάρα πολλά βιωματικά στοιχεία. Γι' αυτό και οι σιίτες στο σιιτισμό, όταν είναι οι τελετές που τιμούν το θάνατο του Χασάν, του Χουσέιν κλπ, σε όλο το σιιτικό κόσμο γίνονται οι φοβερές παρελάσεις των σιιτών, όπου βγαίνουν στα χωριά, στις πόλεις, στις κομοπόλεις τους, οι άντρες όλων των ηλικιών, από 30-40 ετών μέχρι οι γέροντες, φορώντας μόνο ένα λευκό παντελόνι, από πάνω είναι γυμνή, και κρατούν στα χέρια τους ένα μπούρδουλα, στην άκρη του οποίου πολλοί βάζουν σιδεράκια, κόφτες κτλ. Και προχωρούν όλοι μαζί, παρελάβουν όλοι μαζί, ψέλνοντας ύμνους στο Χαζάκι και στο Χουσέιν, και ρυθμικά χτυπούν την πλάτη τους. Και στην αρχή βέβαια είναι απλώς κακοχή, αλλά στο τέλος όταν τελειώνει η παρέλαση είναι το αίμα έχει γεμίσει, στάζει. Και μάλιστα την εποχή της ημέρας που είναι αυτές οι τελετές, στις σιητικές περιοχές, προχτές έγινε στον Πειραιά αυτή η τελετή. Δυστυχώς εγώ δεν την είδα αυτή, αλλά το έγραψαν, το λένε οι ειδήσεις που και που, μου το είπε εδώ μια φίλη. Γιατί υπάρχουν σιήτες προφανώς μεταξύ των μεταναστών μας και κάναν την τελετή τους. Βέβαια, όλα δημόσια και εδώ είναι παρέλαση. Στις σιητικές περιοχές, την περίοδο που έρχεται αυτή οι μεγάλες τους γιορτές, πολλούνται στα καταστήματα μπούρδουλες, μαστιγιάκια, από μικρά, με μεγέθη. Πώς εμάς το Πάσχα αγοράζουμε λαμπάδες μικρές, μεγάλες, έτσι είναι τα μαστίγια μικρά, μεγάλα. Είναι δηλαδή για αυτούς πολύ μεγάλο πράγμα. Να βιώσουν το μαρτύριο, να το ζήσουν το μαρτύριο, είναι πάρα πολύ έντονο αυτό στο σιητικό κόσμο. Γενικά ο σιητικός κόσμος θεωρείται το πιο σκληροτράχυλο Ισλάμ. Οι σιήτες θεωρούν τους σουνίτες λαπάτες, καταλάβετε τώρα ο ένας με τον άλλο. Και φυσικά ο δυτικός κόσμος θεωρεί τον σιητισμό το πιο επικίνδυνο Ισλάμ, γι' αυτό και έχουν δαιμονοποιήσει το Ιράν, το οποίο και κάθε τόσο απειλούν με διάφορα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι κάποια τμήματα εκεί στην σύγκρουση Αράβων και Παλαιστινίων, η οποία παίζει τον ρόλο, υπάρχουν και σιήτες, διότι στο Λίβανο υπάρχουν σιητικές ομάδες, η Χεσμπολά ας πούμε είναι σιητική και η Χαμάς δεν είναι, αλλά χρηματοδοτείται από τη Χεσμπολά και από το Ιράν και επομένως θεωρούνται πάρα πολύ επικίνδυνες, γι' αυτό και άμα παρακολουθήσετε τις ειδήσεις δηλαδή υπάρχει και αυτό το πράγμα. Έχουν πάρα πολύ μακρόχρονη παράδοση στο να είναι υπόγεια, να δουλεύουν υπόγεια. Να κάνουν υπόγεια προπαγάνδα, να προσελκύσουν υπόγεια και να έχουν γενικά μυστικές οργανώσεις. Από την εποχή, δηλαδή τον πρώτο ήδη Ισλαμικό αιώνα μέχρι σήμερα, πάρα πολλές από τις οργανώσεις. Γενικά κάνουν οργανώσεις και τρομοκρατικές. Ήταν σιητικές. Ναι. Οι ασασίνοι ήταν σιητικών τάσεων. Ξέρετε τους ασασίνους, έχετε ακούσει ποτέ. Στις ευρωπαϊκές γλώσσες η λέξη δολοφονώ είναι ασασίνε. Είναι αραβική λέξη. Ασασίν. Ήταν κάποιες ομάδες μουσουλμανικές, οι οποίες στους πρώτους αιώνες ήταν σιητικών τάσεων. Είχαν δημιουργήσει μια τρομοκρατική ομάδα, η τελειότερη τρομοκρατική ομάδα του κόσμου. Οι οποίες αποφάσισαν να τιμωρήσουν όποιον οπαδό του Ισλάμ και κυρίως ηγεμόνες δεν τηρούσαν τους κανόνες όπως εκείνοι πίστευαν ότι έπρεπε να τηρούνται, δηλαδή. Και προκειμένου να, ο στόχος ήταν να δολοφονήσουν
τον παρατυπούντα, ας πούμε. Και προκειμένου να τον δολοφονήσουν μπορεί να περιμένανε δεκαετίες. Δηλαδή πηγαίνανε, γίνονταν υπάλληλοι του, μπαίνανε στη φρουρά του και δείχνανε απόλυτη αφοσίωση για 10 χρόνια και ξαφνικά βγάζανε ένα μαχαίρι και το μαχαιρώνανε. Αυτοί εξολοθρεύτηκαν ολότελα από τις ορδές του Τζενγκίς Χάν, όταν αυτές διέλυσαν τη Βαγδάτη, δηλαδή στο 13ο αιώνα. Δεν ήταν πολλοί, αλλά έχουν μείνει στην ιστορία οι ασασίνοι. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τους ασασίνους. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, το Ισλάμ. Δεν σας άκουσα. Οι ασασίνοι είναι σιητές. Είχαν σιητικές τάσεις, ναι. Δεν σας άκουσα. Οι Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν δεν είναι σιητές. Τι είναι πολύ, γιατί είναι τόσο σκληροί και τόσο. Όχι, είναι σουνίτες. Είναι πάρα πολύ, δεν είναι σίτες, δεν είναι οι Ταλιμπάν σίτες. Δεν είναι μόνο οι σίτες. Τι λέτε τώρα. Μέσα στο Ισλάμ υπάρχουν άπειρες ομάδες. Υπάρχουν ομάδες χαλαρές και οι ομάδες πάρα πολύ ακραίες. Οι Ταλιμπάν είναι ακραίες ομάδες. Και υπάρχουν πολλές. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, πάρε καλά. Αυτές οι θρησκείες παίρνουν τόσο μίσος. Πώς είναι τόσο αποδεκτές και παίρνουν πολλούς πιστούς, δηλαδή. Για τους μουσουλμάνους είναι η θρησκεία της αγάπης και της συμπαράστασης. Καμία σχέση. Εκεί, αν βρείτε ένα μουσουλμάνο και του πείτε εσείς για τον χριστιανισμό, θα πει εσύ μιλάς για τον χριστιανισμό, που είναι η θρησκεία που έχει κάνει τα περισσότερα εγκλήματα, που έχει διαδοθεί με τη βία, που έχει σφάξει τους Ινδιάνους Αμερικής, που επέβαλε τον καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο καθένας έχει την οπτική του τώρα και πάντα εγώ και κούρεκτο. Για αυτούς, αν μιλήσεις για αυτού, με ένα μουσουλμάνο θα σου πει είναι η θρησκεία της αγάπης, της συμπαράστασης, της φιλανθρωπίας. Πώς? Απόλυτα. Στο Ισλάμ, πάρα πολύ. Στο Ισλάμ αυτή η πλευρά των φιλανθρωπιών είναι τεράστια. Γύρω μεταξύ στις ομάδες, πάρα πολύ. Και όλα τα μνημεία που υπάρχουν στο Ισλάμ έχουν χτιστεί από πιστούς. Όπου και να πάτε στο Ισλάμ, όλα. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό και υπάρχουν και πολλοί ζητιάνοι, γιατί δίνει. Ο μουσουλμάνος δίνει. Τα βγάλει και θα δώσει. Πάρα πολύ. Αν πάτε ποτέ σε τζαμί, αν παρακολουθήσετε τζαμί, και εδώ στα δικά μας μέρη που υπάρχουν τζαμιά πάνω στο βορρά, αλλά όπου και να πάτε, όταν τελειώνει ο ημάμης, ξέρω εγώ, την ομιλία του, το κήρυγμα του, μετά αρχίζει και εξηγεί ότι καθώς θα βγείτε μετά το τέλος, θα συναντήσετε την κυρία Ευθυμίου, της οποίας ο γιος αρρώστησε πρόσφατα και δεν μπορεί να τον κύριο Τάδε, Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί στη σειρά, όχι ως ζητιάνοι, έτσι αξιοπρεπέστατοι, και οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι σαν ζητιάνοι, αλλά είναι, θεωρούν ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν νομίζετε δώστε. Αλλά και εγώ θα δώσω όταν έρθει η ώρα. Καταλάβατε, κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ δεδομένο αυτό στο Ισλάμ. Και αυτό θα σου προτάξουν και οι μουσουλμάνοι ως δύναμή τους. Εμείς ως τότε μας είπε δύο λόγια για το ρόλο της γυναίκας. Το ρόλο της γυναίκας, κοιτάξτε, είναι υποταγμένος. Όπως και στις υπόλοιπες θρησκείες. Απλώς το Ισλάμ δεν μπορεί να αλλάξει. Καταλάβατε τι θέλω. Αστειεύεστε βεβαίως. Αλλού ζούμε, δεν κατάλαβα. Πού το ακούσατε αυτό. Και στον χριστιανισμό φυσικά δεν είναι ίση. Αλλά στον χριστιανικό κόσμο, σχετικά πρόσφατα, τα τελευταία 200 χρόνια, αλλάζει αυτό το πράγμα. Το Ισλάμ έχει απόλυτους κανόνες. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει τόσους πολλούς κανόνες που είναι η δύναμή του. Και έχει τόσους πολλούς κανόνες που είναι η αδυναμία του. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Στο χριστιανισμό τα πράγματα είναι όπως τις περισσότερες θρησκείες, λένε 5 γλυκά λόγια. Οι θρησκείες δεν λένε
όταν γίνει αυτό, θα κάνεις αυτό. Τώρα, αν δείτε τα όσα προέβλεπε το Κοράνι για τη γυναίκα την εποχή που γράφει, και είναι πολύ, πολύ προχωρημένα. Δηλαδή δίνει στη γυναίκα δικαίωμα να κατέχει περιουσία, να έχει επιχειρήσεις, να αφήνει κτλ. Αλλά έχει άλλα σε σχέση με την εποχή. Αλλά τώρα πια είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καθυστερημένη για την εποχή. Αλλά πώς να το αλλάξει αυτό το πράγμα όταν το είπε ο ίδιος ο προφήτης. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο Ιησούς δεν είπε οδηγίες τι κάνουμε στο γάμο. Ας πήγε σε ένα γάμο και τον ευλόγησε. Δεν είπε τι θα γίνει αν η Μαρία θυμίων τον άντρα της και ο άντρας της αυτό και το στο Κοράνι. Αυτά είναι, προβλέπονται με... Άρα πώς το αλλάζεις αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Ο χριστιανισμός, ο βουδισμός αλλάζει γιατί μπορεί να αλλάξει. Εδώ δεν είναι, ποια είναι η δικλίδα σε αυτό το θέμα. Βέβαια, τα έγραψε ο προφήτης. Εδώ είναι το χέρι του Αλλάχ. Εδώ είναι το χέρι του Αλλάχ. Αμέσως τότε τα έγραψε. Τότε δεν είναι. Έγραφε συνεχώς. Νόμους. Αν ανοίξετε το Κοράνι, υπάρχει το Κοράνι σε μετάφραση. Μπορείτε να το βρείτε. Σε αρκετές μεταφράσεις τα ελληνικά. Και ίσως και στο ίντερνετ θα υπάρχει πια. Αν το διαβάσετε, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει πάρα πολλές οδηγίες ηθικού τύπου. Αλλά έχει και κανόνες συγκεκριμένα. Αν βρήσεις αυτό, αν συκοφαντήσεις αυτό, αν κλέψεις τόσο θα σου συμβεί αυτό. Είναι σαν να είναι νομικός κώδικας, καταλάβατε. Καμιά άλλη θρησκεία δεν έχει τόσες πολλές συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό είναι και το Ισλάμ. Και η δύναμη και η αδυναμία. Παραλλήλως. Λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη επίσης. Η Παλαιά Διαθήκη έχει 600 κανόνες. Δεν είναι μόνο οι 10, είναι 600 κανόνες στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή οι Εβραίοι ακολουθούν, θα σας γελάσω, 600 κανόνες. Εκ των οποίων οι μισοί λένε ου, να μην κάνεις, και οι άλλοι μισοί λένε να κάνεις. Μάλιστα. Και το Ισλάμ και ο Εβραϊσμός είναι κανονιστικές θρησκείες. Από τον Χριστιανισμό, εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη λατρεία στους κανόνες είναι οι Προτεστάντες, οι οποίοι εξ αυτού λατρεύουν και την Παλαιά Διαθήκη. Από όλους τους χριστιανούς, εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν πιο πολύ την Παλαιά Διαθήκη είναι οι Προτεστάντες, γιατί λατρεύουν τους νόμους και τους κανόνες. Όχι τόσο τους θρησκευτικούς, όσο τους κοινωνικούς κανόνες. Να τηρούνται κανόνες. Ο Προτεστάντης, άμα δεν έχει κανόνα, δεν ζει. Καλά, πάει, πρέπει να φτιάξει. Άμα δεν έχει κανόνα, θα το φτιάξει για να ζει. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καν κανόνα και θέλω να πω, δεν είναι. Σε εξωτική χώρα. Μιλάω για μια εξωτική χώρα που δεν έχει κανόνα. Πάμε τώρα στο δικό μας ζήτημα. Συνεχίζουμε με το Ισλάμ. Το Ισλάμ είχε ταχύτατη ανάπτυξη. Το γιατί είχε τόσο μεγάλη ανάπτυξη είναι ένα ερώτημα. Μία από τις απαντήσεις είναι, τμήμα της απάντησης, είναι το γεγονός ότι στην περιοχή του υπήρχαν πολλοί χριστιανοί μονοφυσιτικών τάσεων. Γιατί ήταν εκείνες οι περιοχές πολύ μονοφυσίτες που σας είχα πει όταν μιλάγαμε για τον χριστιανισμό, οι οποίοι αλφα αισθάνθηκαν κοντά στο Ισλάμ, διότι το Ισλάμ έμοιαζε με μονοφυσιτική άποψη. Τον Ιησού τον θεωρούσε ως άνθρωπο, αλλά προφήτη, και του έδινε μεγάλη σημασία κτλ. Δεύτερον, οι μονοφυσίτες είχαν μεγάλη δυσαρέσκεια στην κεντρική εξουσία, δηλαδή το Βυζάντιο, που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε έλεγχε τα δυτικότερα αυτά τμήματα, όχι την Αραβική Χερσόνησο, αλλά δυτικά τμήματα και την Αίγυπτο την εποχή εκείνη. Το Βυζάντιο φυσικά ήταν, δεν είχε ακόμη γίνει το σχίσμα, αλλά ήταν τέλος πάντων ο φορέας της επίσημης χριστιανικής άποψης, και τους διάφορους αιρετικούς τους φέρονταν με έναν αντιθετικό τρόπο. Αυτοί λοιπόν οι αιρετικοί αισθάνονταν δυσαρεστημένοι με την κεντρική εξουσία και βοήθησαν το Ισλάμ. Αυτό είναι βέβαιο. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις που έγιναν μάχες του στρατού, των Αράβων, με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα αραβικά στρατεύματα βοηθήθηκαν από τους αιρετικούς χριστιανούς
με πληροφορίες, με δράση κτλ. Μάλιστα στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος καταλήφθηκε με μεγάλη ευκολία από τους Άραβες, συντρίφθηκαν οι Βυζαντινοί, διότι οι μονοφυσίτες κάτοικοι της Αιγύπτου άνοιγαν τις πόρτες των κάστρων για να μπουν μέσα τα αραβικά στρατεύματα. Εξ αυτού οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο βοηθητικό για το Ισλάμ η δυσαρέσκεια των μονοφυσιτών, οι οποίοι είχαν μια τέλος πάντων εχθρική στάση στην κεντρική εξουσία και στην κεντρική χριστιανική άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε κέρδισε πολύ τον μέσο πληθυσμό της Σαουδικής Αραβίας. Να κάνω μια παρένθεση. Όταν έχουμε το νου μας στη Σαουδική Αραβία, πάει ο νους μας σε ένα βεδουίνο πάνω σε μια καμήλα. Σωστό? Δηλαδή λες Αραβία και πάει ο νους σου σε αυτό. Με πέντε ψωρο πρόβατα ολόγυρα κλπ. Αυτό ισχύει. Πράγματι η Αραβία και αυτή η περιοχή έχει έρημους. Αλλά σε αυτή την περιοχή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στο εμπόριο. Πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στο εμπόριο. Γιατί είναι πολλά τους σημεία σε εξαιρετική θέση στην Ερυθρά Θάλασσα ως προς τον Ινδικό ωκεανό και την Ινδική Θάλασσα. Και ο ίδιος ο Μωάμεθ ήταν έμπορος και υπάρχουν σημαντικά εμπορικά σημεία. Δηλαδή ο αραβικός κόσμος δεν είναι ένα πράγμα. Να σας πω κάτι, θα συμφωνήσουμε ότι τα παραμύθια ενός λαού αντανακλούν τον κόσμο του. Θα συμφωνήσουμε. Βέβαια εμείς τα δικά μας παραμύθια ούτε τα ξέρουμε καθόλου. Τα παιδιά μας μαθαίνουν γερμανικά παραμύθια. Όλα μας τα παιδιά. Το υπογράφω δηλαδή. Το Hans και Gretel, το Αυτοκούντα, το Ρετά, αυτά είναι γερμανικά παραμύθια. Τα παιδιά μας τα αναγράφουμε με γερμανικά παραμύθια. Τα ελληνικά παραμύθια δεν τα διδάσκουμε καθόλου στα παιδιά μας. Καθόλου. Συμφωνείτε? Ποιος έχει στο σπίτι του ελληνικά παραμύθια? Όχι, του πολίτη, τα παραμύθια μας. Τριβιζάτε. Είδατε τι πάθαμε. Υπέροχος είναι ο Τριβιζάς, αλλά είναι καινούριο. Αν πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο και ζητήσετε παραμύθια ελληνικά, θα σας δώσουν τόμους με ελληνικά παραμύθια, που έχουν συλλέξει λογράφοι μας. Παραμύθια από την Κέρκυρα, παραμύθια από την Κρήτη, παραμύθια. Ποιος τα έχει πάρει για τα παιδιά μας? Δηλαδή, μιλάμε και είμαστε ελληνοί. Πώς να σας το πω. Θέλω να πω, όταν ακούω εμάς μέσα στην Κρήτη να λέμε δεν σε φταίει, αφού εσύ δεν τον τόπο σου τον έχεις υπερασπίσει ποτέ. Ποιος θα τον υπερασπίσει, άλλος θα τον υπερασπίσει. Κάνε την Κρήτη. Να σας πω, εγώ που τώρα σας μιλάω με έντες, είχα πάρει τα παραμύθια του ελληνικού λαού, τα διάβαζα στα παιδιά. Έχασα. Διότι αυτά πήγαιναν στο σχολείο, όλα τα άλλα παιδάκια δεν ήξεραν το Χάνης και τον Κρέτη. Η δασκάλα έπαιζε τη σταυτοπούτα. Πάει. Φαινόμουν έξω η μάνα η παράξενη που στο σπίτι διάβαζε κάτι άλλα πράγματα που δεν γίνεται τα γερμανικά. Γερμανικά και δανέζικα παραμύθια διδάσκουμε στα παιδιά μας. Κλείνει η παρένθεση. Γυρνάμε τώρα στο δικό μας θέμα. Η παράδοση των Αράβων είναι οι χίλιες και μία νύχτες. Συμφωνούμε. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Όλες οι ιστορίες των χιλίων και μιας νύχτας. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Ο Σεβάχου Θαλασσινός. Συμφωνούμε. Έμπορος που είναι συνέχεια στο δρόμο. Και έμπορος. Όλες οι ιστορίες είναι με εμπόρους και ναυτικούς. Μπαίνει στο πλοίο, βγαίνει στο πλοίο. Ναυαγεί, βγαίνει εδώ. Γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Θέλω να πω ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει μεγάλη παράδοση και ναυτοσύνης, ήταν εξαιρετική ναυτική και εμπορίου. Υπάρχει και ο μέσος Βεδουίνος που είναι ένας κτηνοτρόφος που κυκλοφορεί. Θέλω να πω όλα τα έχει, γιατί αν δεν το έχουμε αυτό στο νου μας δεν θα καταλάβουμε τι συνέβη λίγο μετά που αναπτύσσεται ένας από τους καταπληκτικότερους πολιτισμούς στον κόσμο, ο αραβικός πολιτισμός. Διότι η ανάπτυξη του Ισλάμ φέρνει δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι την εξάπλωση του Ισλάμ, πρώτα-πρώτα στρατιωτικά. Δηλαδή καβαλήσανε τα άλογά τους οι στρατιώτες του Ισλάμ και σαρώσανε από Ανατολή και Δύση. Στο σάρωμά τους αυτό, οι περιοχές που κατελάμβαναν μετατρέπονταν σε μουσουλμανικές.
άμα, ξέρω, θα πείτε ότι έγιναν με τη βία. Ο μουσουλμάνος λέει, ποτέ βία. Είδανε όλοι το φως, είδανε πόσο καλύτερο είναι το Ισλάμ και έγιναν, η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Κοράνι λέει, απαγορεύει τη βία, λέει ότι απαγορεύεται η βίαιη αλλαγή θρησκεύματος, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιηθεί η πραγματική πρόθεση του άλλου να γίνει μουσουλμάνος κτλ. Αυτό είναι σαφώς γραμμένο στο Κοράνι. Φυσικά και στην Αγία Γραφή είναι γραμμένο να αγαπάς τον πλησίον σου σε αυτό, αλλά δεν τον αγαπάς, θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Ένα το κρατούμενο είναι ότι σαρώσανε στρατιωτικά και θρησκευτικά παραλλήλως. Και δεύτερον, ότι δημιούργησαν ένα πολιτισμό που ακόμη τον διαβάζεις γι' αυτόν και σου σταματάει η αναπνοή. Είναι ο περίφημος αραβικός πολιτισμός, ο οποίος όταν αναπτύχθηκε, 100 περίπου χρόνια μετά το, ας πούμε, την ανάπτυξη του Ισλάμ, εκεί γύρω στο 700, 800, 900, 1000, είναι ίσως ο κορυφαίος πολιτισμός της γης μαζί με τον Κινέζικο. Δύο πολιτισμοί. Μαζί με τον Κινέζικο. Δύο πολιτισμοί πραγματικά μεγάλοι υπάρχουν στη γη εκείνη την περίοδο και ο ένας από αυτούς είναι ο αραβικός πολιτισμός. Τον οποίο μέχρι σήμερα θαυμάζουμε όλοι. Αυτός ο πολιτισμός κράτησε μέχρι το 1100-1200 και μετά άρχισε να όλα έχουν ένα κύκλο. Το Ισλάμ στην αρχή ήταν μια δροσερή θρησκεία. Συζητούσε τον εαυτό του, δεν τολμούσε να συζητήσει πράγματα κτλ. Να φιλοσοφήσει, να κάνει. Μετά αποστεγνώθηκε. Τα έχουν αυτά. Οι φιλοσοφίες, οι θρησκείες, όλοι μας. Αποστεγνώθηκε, αλλά αποστεγνώθηκε. Πάλι μας. Αλλά τις εποχές, τα 300-400 χρόνια της ακμής αυτού του πολιτισμού, πραγματικά είχαμε καταπληκτικά αποτελέσματα. Τι, σε ποιους τομείς, ορίστε. Ο κόσμος εκείνη την εποχή, γιατί αυτή η περίοδο συμπίπτηκε με την άνοδο του Βυζαντίου, ήταν πιο ισχυρός και πιο λαμπρός ο πολιτισμός του Βυζαντίου. Ναι, το 800, το 900 ήταν. Να σας πω σε ποιους τομείς. Και το Βυζάντιο ανήκει στους μεγάλους πολιτισμούς και η Ινδία είχε μεγάλο πολιτισμό. Η Κίνα ήταν, ίσως εκείνη ήταν η περίοδος των Τάνγκ που ήταν ο μεγαλύτερος πολιτισμός στη γη. Σε ποια σημεία ξεχώρισε ο αραβικός πολιτισμός? Σε πολλά. Το ένα είναι, ίσως το κορυφαίο του είναι η αρχιτεκτονική. Για πολλούς είναι η κορυφαία αρχιτεκτονική του κόσμου και οι περιοχές τις οποίες δημιούργησε αυτά τα έργα δεν είναι μόνο εδώ η Μέση και η Γης Ανατολή, απλώς σας θυμίζω ότι το κτίσμα το οποίο ψηφίζεται κατέτος ως το ωραιότερο κτίσμα του κόσμου είναι το Taj Mahal στις Ινδίες, το οποίο δημιουργήθηκε στο 17ο αιώνα βέβαια, αργότερα, αλλά είναι παιδί αυτού του πολιτισμού κατά κάθε τρόπο. Το Taj Mahal είναι μουσουλμανικό κτίσμα μέσα και έξω. Διότι πάνω στους τοίχους του, που είναι από μάρμαρο, είναι σκαλισμένο το Κοράνι. Είναι το μουσουλμανικό κτίσμα. Το δεύτερο ωραιότερο κτίσμα στον κόσμο θεωρείται το η Γρανάδα. Στην Ισπανία και διάφορα έργα της Ισπανίας ως στο Τολέδο κτλ. Διάφορα κτίσματα του αραβικού πολιτισμού. Στη Βαγδάτη υπήρχαν μαγικά κτίσματα κτλ. Ο περίφημος, η περίφημη όχι Αλάμπρα κτλ. Μαγικά πράγματα. Δεύτερον, είναι τα μαθηματικά. Οι Άραβες είχαν τεράστια επίδοση στα μαθηματικά και ιδιαίτερα σε αυτή τους την ακμή τα μαθηματικά έφτασαν σε κορυφαίο σημείο. Στον αραβικό κόσμο της εποχής το να ασχολείσαι με τα μαθηματικά ήταν μια τιμή προς το Θεό, διότι θεωρείται ότι είναι η ποίηση του Θεού τα μαθηματικά και ήταν καταπληκτική η μαθηματική. Και η άλγεβρα είναι αλ-τζέμπρ, είναι αραβικής προέλευσης.
όπως και οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε, τους λέμε αραβικούς αριθμούς, μάλλον δεν είναι αραβικοί αλλά είναι ινδικοί, αλλά ήταν μέσω Αράβων. Λόγω της μεγάλης τους επίδοσης στα μαθηματικά αυτούς τους αιώνες ειδικά, έκαναν τους καταπληκτικότερους χάρτες στη γη. Ξέρετε, η χαρτογραφία είναι, απαιτεί ψηλά μαθηματικά. Και ο συνδυασμός της πολύ καλής γνώσης της θάλασσας ήταν εξαιρετική ναυτική. Σύν των μαθηματικά δημιούργησαν εξαιρετικούς χάρτες για την εποχή. Την εποχή αυτή οι Άραβες διαβάζουν τους αρχαίους Έλληνες πιο πολύ από κάθε άλλο λαό στη γη. Τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων βρίσκονται παντού, αντιγράφονται, διαβάζονται. Ο Γαλινός, επίσης θα σας πω αμέσως, την ιατρική. Οι Άραβες αυτή την εποχή κάνουν εγχειρήσεις στο μάτι, ανοίγουν όργανα, έχουμε τα απίθανα πράγματα δηλαδή, και τα ιατρικά τους κείμενα είναι υψηλωτά του επίπεδου και πάντοτε ξεκινούν λέγοντας ότι σύμφωνα με τον Ιπποκράτη αυτό συμβαίνει αυτό, σύμφωνα με τον Γαλινό αυτό, αλλά μπορώ να πω εγώ ο ταπεινός Χασάν Τάδε ότι έχοντας παρατηρήσει τον οφθαλμό θεωρώ ότι συμβαίνει αυτό και επομένως το γλάφκωμα οφείλεται σε αυτό που κτλ. Κτλ. Πολύ υψηλή ιατρική. Σε αυτούς επίσης οφείλουμε την οργάνωση των σύγχρονων νοσοκομείων. Γιατί στο Ισλάμ καλά, όλες οι θρησκείες είχαν κάποιο είδος σαν νοσοκομείο, αλλά στους αιώνες αυτούς χτίζονται ιδιαίτερα στο Κάιρο, που έγινε μια πολύ σπουδαία πόλη για το Ισλάμ, νοσοκομεία μοντέρνου, θα έλεγε κανείς, τύπου, με αίθουσες αναμονής, με αίθουσες καραντίνας, με αίθουσες για χώρους αναψυχής, χώρους για ορχήστρα που έπαιζε όλη την ημέρα μουσική για να βοηθάει τη διάθεση των αρρώστων, χώρους όπου πλένονταν με τρόπο υγιεινό οι άνθρωποι και τα νερά έφευγαν για να μην μολύνουν κανέναν άλλον κτλ. Είναι κατακτήσεις όλα αυτά. Η φιλοσοφία, η θεολογία, η ρητορία, όλα αυτά, η ποίηση, το Ισλάμ κι αν έχει ποίηση, το ίδιο το Κοράνι είναι ποιητικό κείμενο και έχουν μια λατρεία με την ποίηση. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας σημαντικός πολιτισμός, ο οποίος είχε κατά καιρούς διάφορες πρωτεύουσες, θα έλεγε κανείς, και γενικά το Ισλάμ είχε διάφορες σημαντικές πόλεις που μέσα στην ιστορία. Κατά παράξενο τρόπο, η πρώτη του μεγάλη πόλη πολιτισμού, δηλαδή, καλά, η Μέκα και η Μεδίνα είναι θρησκευτικά, δεν συγκρίνονται, αλλά σαν πόλη ισλαμικού πολιτισμού είναι η Δαμασκός. Η Δαμασκός ήταν η έδρα της πρώτης μεγάλης δυναστείας, η οποία πήρε πολιτική δύναμη και έλεγξε το Ισλάμ στον πρώτο του γύρο, που λέγονται Ουμεϊάδες. Και εξ αυτού, άμα δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στη Δαμασκό, τώρα πια δεν είναι για να πάει καλή, εκεί υπάρχουν τζαμιά, εγώ το τζαμί της Δαμασκού δηλαδή, το οποίο κτίστηκε από Βυζαντινούς, είναι από τα πρώτα τζαμιά, από τα πρώτα τζαμιά του Ισλάμ, και οι Ουμεϊάδες κάλεσαν τεχνίτες από το Βυζάντιο να κάνουν τα μοσαϊκά, έχει μοσαϊκά πανέμορφα. Όταν πήγα σε αυτό το τζαμί, λέω, πού είμαι, σε Βυζαντινό, και είναι τζαμί. Είναι από τα πρώτα βέβαια, γιατί προηγήθηκε η Δαμασκός και στη συνέχεια δημιουργήθηκε η πόλη της Βαγδάτης, θα ξέρετε ότι είναι δημιουργία του Ισλάμ. Υπήρχε εκεί που είναι η Βαγδάτη, παλιά πόλη από την περίοδο της πρώτης Γεωργικής Επανάστασης. Μετά είχε χαθεί αυτή η πόλη. Και το Ισλάμ δημιούργησε τη Βαγδάτη, η οποία είχε και ένα παράξενο, θεωρούνταν η πιο ωραία πόλη στον κόσμο το 800-900 μετά Χριστόν, και είχε σχεδιαστεί με κυκλικότητα. Δηλαδή όλα ήταν κυκλικά. Δεν ήταν οι δρόμοι δηλαδή, πήγαιναν κυκλικά. Και ανάμεσα σε κάθε δρόμο υπήρχε πάρκο, και μετά ο επόμενος δρόμος, και μετά πάρκο, και στο κέντρο ήταν το μεγάλο τζαμί, όλα ήταν κυκλικά. Και περνούσε από εκεί ο Τίγρης.
Η Βαγδάτη όμως καταστράφηκε ολότελα από τους στρατιές του Τζιγκίς Χάν το 13ο αιώνα και έτσι τη μεγάλη Βαγδάτη τη χάσαμε. Ξανά έγινε μετά σε άλλη βάση. Αλλά, και εντάξει τώρα, φαντάζομαι. Η επόμενη μεγάλη πολύ σπουδαία πόλη ήταν το Κάιρο. Το Κάιρο ήταν θρηλυκή πόλη του Ισλάμ. Αφού κατέλαβαν οι αραβικές στρατιές στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος μετατράπηκε σε προπύργιο του Ισλάμ. Το επόμενο μεγάλο προπύργιο του Ισλάμ είναι η Ισπανία. Εδώ έχουμε και τα υπέροχα κτίσματα, ίσως τα ωραίτερα κτίσματα στη γη. Η Ισπανία πουλάει τουρισμό με τον τουρισμό της. Τον πουλάει, visit Spain και έχει την Αλάμπρα, έχει τα ράτα μέχρι σήμερα. Πουλάει τον τουρισμό της αυτά και πρέπει να σας πω ότι επειδή οι στρατιές που έφτασαν στην Ισπανία ήταν επί της εποχής των Ουμεϊάδων που σας είπα δηλαδή της Δαμασκού και η πρώτη ας πούμε εγκατάσταση των Αράβων εκεί στην Ισπανία συνδέεται με τους Ουμεϊάδες μέχρι πρόσφατα την πενθήμερη εκδρομή που κάνουν τα γυμνασιόπεδα από τη Συρία πήγαιναν επίσκεψη στην Ισπανία για να ενώσουν περηφάνεια για το παρελθόν τους με τα έργα τα οποία έβλεπαν εκεί, θέλω να πω, στην Αράβη. Και βέβαια η επόμενη μεγάλη σημεία του Ισλάμ είναι το Δελχή, εδώ στην περιοχή της Ινδίας και μετά πια η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη, γιατί πια καταλαμβάνεται το Βυζάντιο, και η Κωνσταντινούπολη μετατρέπεται στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αποκτά πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον Ισλαμικό κόσμο, διότι την περίοδο που οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, λίγο μετά κατέλαβαν και τους Αγίους, τους τόπους, δηλαδή και τη Μέκα και τη Μεδίνα, άρα οι Οθωμανοί πήραν ειδικό κύρος. Άρα, να δούμε τώρα προς τα που κινήθηκαν οι στρατιές των Αράβων, λίγο στο χάρτη μας. Όπως είπαμε, μετά το 650, τα 660, 670 ήδη έχουν καταλάβει γύρω περιοχές, χτυπούνε τους Βυζαντινούς, τους νικούνε, το Βυζάντιο χάνει πια τις περιοχές της Αιγής Ανατολής και μάλιστα μέσα σε λίγο διάστημα έχουν καταληφθεί οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα τρία ιστορικά πατριαρχία. Η Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, με την κατάληψη αυτών των περιοχών από τους Άραβες εκεί κοντά στο 700, πια βρίσκονται υπό μουσουλμανικό έλεγχο. Είναι ήδη γύρω στα 1300 χρόνια που αυτά τα τρία πατριαρχία βρίσκονται υπό μουσουλμανικό έλεγχο. Το Βυζάντιο χάνει τελικά αυτές τις περιοχές και περιορίζεται από την σημερινή Συρία και πάνω χοντρικά, δηλαδή στη Μικρά Ασία και πάνω. Οι Άραβες με τα στρατεύματά τους κινούνται προς τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια κινούνται στη Βόρεια Αφρική. Τα στρατεύματά τους περνάνε, χτυπούν την Αίγυπτο που ήταν και αυτή η Βυζαντινή, πάλι τότε η Βυζαντινή, καταλαμβάνουν την Αίγυπτο, προχωρούν σε αυτό που είναι σήμερα Λιβύη, Αλγερία, Μαρόκο και το 711 περνούν στην Ισπανία. 711. Ο προφήτης πέθανε το 632. Το 711, πώς, 80 χρόνια. Μέσα σε 80 χρόνια έχουν καταλάβει όλη αυτή την περιοχή και μπαίνουν στην Ισπανία, την οποία και καταλαμβάνουν ολόκληρη και την Πορτογαλία και όχι μόνο αυτήν, παρακαβαλάνε και τα Πυρηναία που είναι εδώ ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, είναι μια μεγάλη ψηλή οροσειρά, τα Πυρηναία και μπαίνουν στη Γαλλία και αρχίζουν και καταλαμβάνουν και τη Γαλλία. Την εποχή εκείνη που περνούν στην Γαλλία, τον μεγάλο έλεγχο της μεγάλου κομματιού της σημερινής Γαλλίας έχουν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι είναι Γερμανοί. Μια γερμανική φυλή. Αρχηγός τους είναι ένα παλικάρι που λέγεται Κάρολος Μαρτέλος, άγριος τύπος κλπ. Ο οποίος είναι και φοβερά πολεμικός τύπος και αυτός παίρνει πάνω του την αντιμετώπιση των Αράβων και πηγαίνει στο Πουατιέ, μια περιοχή στο κέντρο προς νότο της Γαλλίας και εκεί συγκρούεται με τους Άραβες το 732 μετά Χριστόν. Δηλαδή οι Άραβες 711 μπήκαν στην Ισπανία και μέσα σε 20 χρόνια
κατακτούσαν και τη Γαλλία. Είχαν κατακτήσει όλη την Ιβαρική Χερσόνησο, κατακτούσαν και τη Γαλλία. Εκεί το 732 του σταμάτησαν, δηλαδή οι Γερμανοί από τη Φράγκη στο Πουατιέ, και έτσι γύρισαν πίσω. Ξανά πέρασαν τα Πυρηναί, γύρισαν πίσω και κατήχανε την Ισπανία μέχρι το 1492. Από το 711 μέχρι το 1492, σχεδόν 800 χρόνια. Γι' αυτό και στον αραβικό κόσμο υπάρχει η άποψη, το αίσθημα ότι η Ισπανία είναι χαμένη πατρίδα. Στον αραβικό κόσμο είναι αδυνατό αίσθημα. Ο μέσος μουσουλμάνος, ο μέσος Άραβος θεωρεί ότι εδώ μας πήραν την πατρίδα μας. Γιατί οι Ισπανοί από ένα σημείο και πέρα άρχισαν να χτυπούν τους Άραβες και να τους περιορίζουν. Είναι η λεγόμενη Reconquista, η ανακατάληψη δηλαδή, μετά το 1200, El Cid κτλ. Μετά το 1200 αυτό το πράγμα έχει πάρει εξέλιξη και σταδιακά οι Άραβες αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Χάνουν την Πορτογαλία, χάνουν την Βόρεια Ισπανία, αλλά τα τελευταία τους σημεία άμυνας που είναι προς την, πώς λέγεται αυτό, την νότια περιοχή, Ανταλουσία, Ανταλούς. Ανταλουσία είναι αραβικό όνομα. Γιβραλτάρ είναι αραβικό όνομα. Ανταλούς. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουν προς την Ανταλουσία αμυνόμενοι και τελικά εκεί στην Ανταλουσία τους νικούν οι Ισπανοί το 1492. Ο Φερδινάντος και η Ισαβέλα, αν θυμάστε που είπαμε σε προηγούμενο μας μάθημα. Τότε τους νικούν και οι Άραβες χάνουν πια την Ισπανία το 1492. Το είχαν περίπου 800 χρόνια και είχαν γεμίσει τον τόπο εκεί με τα υπέροχα αυτά τους μνημεία. Στην περιοχή της Κόρντοβα, αυτή τη στιγμή δεν έχω τα στοιχεία μαζί μου, αλλά υπήρχαν πάνω από 70 τζαμιά στην Κόρντοβα, καμιά 40-50 χαμάμ. Η βιβλιοθήκη της Κόρντοβα ήταν η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη όλης της Ευρώπης. Με τα πιο πολλά βιβλία, τα πιο πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα, τα πιο πολλά αρχαία λατινικά κείμενα. Αυτός ήταν ο αραβικός πολιτισμός, με τεράστια επίδοση στα γράμματα και στις τέχνες. Αλλά και αυτός παρήκμασε, όπως όλα παρακμάζουν. Και έτσι, αφού λοιπόν κινήθηκαν προς τα δυτικά, θα δούμε πώς κινήθηκαν στα ανατολικά. Διότι δεν κινήθηκαν πρώτα στα δυτικά και έπειτα στα ανατολικά, παρά οι στρατιές τους ταυτοχρόνως κινούνταν προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Μέσα σε λίγο επίσης διάστημα. Ενώ κινήθηκαν λοιπόν προς τα δυτικά και κατέλαβαν την Αιγύπτου και Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και πήγαν στην Ιβηρική Χερσόνησο και ταυτοχρόνως οι στρατιές τους κινούνται προς τα ανατολικά, καταλαμβάνουν, έτσι κι αλλιώς εδώ είχαν γίνει μουσουλμάνοι γρήγορα, καταλαμβάνουν αυτό που σήμερα λέγεται Αφγανιστάν, Πακιστάν και μπαίνουν στην Ινδία. Πώς? Στη Βόρεια Ινδία. Ναι, μπαίνουν στην Ινδία. Δηλαδή γύρω στο 750 έχουν τελειώσει με αυτή την ιστορία και προσέξτε να δείτε το 751 συγκρούονται με τους Κινέζους, γιατί εδώ είναι η Κίνα, έφτανε η Κίνα, τη βλέπετε, εκείνη την εποχή ήταν πιο πέρα, πιο ανατολικά, δυτικά από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έτσι τα αραβικά στρατεύματα συγκρούονται με τα κινέζικα στρατεύματα. Το 751, την Κίνα, μιλάμε για την Κίνα. Και ποιος ζητάτε, οι Κινέζοι. Απλώς οι Άραβες δεν την αξιοποίησαν αυτή την νίκη, δηλαδή δεν κάναν τίποτα ως προς αυτό. Νίκησαν και αποφάσισαν να συγκρατηθούν προς την πλευρά της Ινδίας και εκεί έδωσαν το βάρος τους. Γιατί και έτσι η Βόρεια Ινδία, το Taj Mahal που λέγαμε, θα ζήσει πάρα πολύ έντονη την παρουσία του Ισλάμ. Τόσο έντονη που ο χάρτης που βλέπετε εδώ είναι ψεύτικος. Τι εννοώ? Βλέπετε τη χώρα που λέγεται Πακιστάν? Αυτή η χώρα μέχρι πριν 60 χρόνια ήταν Ινδία. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να είναι καφέ χρώμα
κανονικά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκαν στην Ινδία, θα τα πούμε αμέσως, τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι, που το πράγμα κινδύνευε να καταλήξει σε αφόρητη σφαγή, τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, αποκόπηκαν από την Ινδία δύο τμήματά της και έγιναν άλλες χώρες, όπου πια κατοικούν οι Ινδοί μουσουλμάνοι. Έτσι το Πακιστάν στην ουσία είναι Ινδία, αλλά δεν είναι, μην το πείτε στο Πακιστάν γιατί μισούν οι Πακιστανοί τους Ινδούς και οι Ινδοί τους Πακιστανούς να σφάξουν ο ένας τον άλλο. Ενώ είναι ο ίδιος λαός, απλώς οι μεν έγιναν μουσουλμάνοι, οι δε κρατάνε τον Ινδουισμό τους. Να κάνουμε το διαλυμά μας και συνεχίζουμε.